από δυνατός αέρας και σποραδικές νεφώσεις δημιούργησαν ένα άκρος φθινοπορεινό κυριακάτικο τοπίο για το Ρέθυμνο. Η εικόνα, ωστόσο, από το παραλιακό μέτωπο της πόλης και το ενετικό λιμάνι φαίνεται πως διέψευσε την εποχή καθώς πλημμύρισε τουρίστες. Μπορεί για τους περισσότερους ντόπιους η μέρα να μην ενδείκνεται για περίπατο και θάλασσα. Οι επισκέπτες όμως της πόλης βλέπουμε ότι έχουν κατακλείσει το παραλιακό μέτωπο. It's great, huh? Going for a walk. From Switzerland. There is Kolo. Home it's 2 degrees. This week was good, but just today I think it's not good for swimming, but I hope that tomorrow will be better. A nice weather, good temperature. Δεν ήταν μάλιστα λίγοι εκείνοι που δεν πτωήθηκαν καθόλου και πέρασαν τη μέρα στην παραλία, πάντα βέβαια με προσοχή λόγω του έντονου κυματισμού. Yes, it's okay, it's holiday, then we take it, we camps. Swim today not. Yes, that is too dangerous. Yes, dangerous is it. We've only just come, so just wanted to relax in the sun. I don't mind the wind. The sun's okay, but it's just the waves are a bit too big. I think I'd wait till the waves are a bit smaller. And maybe go in the sea then. It's lovely, very relaxing, and I have been for a paddle. We have been for a paddle, but not any further than the ankles. It's a bit too rough. Από το σκηνικό δεν έλειψαν και κάποιοι ρεθεμιώτες οι οποίοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν την Κυριακή απολαμβάνοντας το τοπίο. Ρεμβάζουμε, τι να κάνουμε. Μόνο βλέπουμε, θέλαμε να κολυμπήσουμε, αλλά με αυτά τα κύματα δεν δοκιμάζουμε να μπούμε και χαζεύουμε. Απολαμβάνουμε. Είναι ωραία να γνεντεύεις αυτά τα κύματα, αλλά όχι να μπαίνεις. Την ίδια στιγμή, παρά τους δεκάδες επισκέπτες στους δρόμους, εξαιρετικά ήπια ήταν η κίνηση στις επιχειρήσεις της Αμμουδιάς. Σεπτέμβρης είναι. Ο καιρός χαλάει σιγά-σιγά. Βλέπουμε όμως και πάλι υπάρχει λίγος κόσμος στην παραλία. Ελάχιστος για την ώρα. Λόγω καιρού. Αλλά γενικώς υπάρχει κόσμος. Δεν έχει τίποτα πουθενά. Ο καιρός είναι χάλια. Και είναι και τώρα που δεν το περίμενε κανείς. Γιατί είναι Σεπτέμβριος και έλεγε θα είναι γεμάτες παραλίες. Κάνουν βόλτα όμως. Βόλτα κάνουν, αλλά δεν είναι για να κάνουν μπάνιο, κάνουν βόλτα να πάνε στο κέντρο, να κάνουν τέτοια πράγματα.